η οποία βγήκε από το σωληνάριο και όποιος νομίζει ότι μπορεί να την ξαναβάλει μέσα, απλώς δεν έχει τύχει να πλύνει ποτέ τα δόντια του. Νομίζω επίσης ότι είναι μια περίπτωση η οποία θυμίζει, ελπίζω να μην εξελιχθεί έτσι, αλλά θυμίζει τις σπασμωδικές ενέργειες του κυρίου Ερντογάν στη Τουρκία, ο οποίος επίσης, για να μην παίξει ένα βίντεο το οποίο θα το έκανε πολιτικά κακό, ενεργοποίησε ή, εν πάση περιπτώσει, διέταξε να κοπεί το YouTube, να κοπεί το Twitter κτλ. Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτά τα πράγματα μπορούν να λειτουργήσουν. Πάμε στον Σπύρο Θήμη. Σας, Σπύρο. Αυτά θυμίζουν άλλες εποχές. Και νομίζω ότι ακόμα και στη Χούντα κάποια πράγματα τέτοια δεν γίνονταν. Γιατί φοβόσατε οι χουντικοί να μην τους πούνε χουντικούς. Λοιπόν, τώρα, αν προστατεύει τη δημοκρατία, επειδή κάποιοι, και δεν με ενδιαφέρει από πού προέρχονται, αν είναι από τους χρυσαυγίτες, ή είναι από τους τροξιστές, ή αν είναι από τους εκδοξιαστές, ή από οποιοδήποτε, οποιαδήποτε ακρότητα και να είναι. Όμως, υπάρχουν βίντεο ή υπάρχουν στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με αποφάσεις της κυβέρνησης ή κυβερνητικούς και εμπλεκόμενους κυβερνητικούς, από εκεί και έπειτα πρέπει να δίνονται στο φως όλα για να ξέρει ο πολίτης, ο Έλληνας πολίτης, ακριβώς το τι γίνεται και τι παίζεται πίσω από την πλάτη του. Αυτά λοιπόν, αυτοί οι μικροτακτικισμοί πρέπει να σταματήσουν και να μπουν στην ουσία του πράγματος και όχι, ας πούμε, σε όλο αυτό το πράγμα τον εσμό που ζούμε τις τελευταίες μέρες. Δεν μας ενδιαφέρει το περιεχόμενο που ενδεχομένως υπάρχει. Ακριβώς, γιατί δεν μπαίνουμε στο περιεχόμενο. Θα έχουμε το εξής, να το ρωτήσω αλλιώς. Αν υποθέσουμε ότι υπάρχει νέο βίντεο. Και σίγουρα υπάρχει νέο βίντεο. Αν υποθέσουμε, μέχρι στιγμής προαναγγελίες έχουμε. Μέχρι στιγμής προαναγγελίες έχουμε. Έχουμε δει 2,5 λεπτά. Εγώ λοιπόν δεν υιοθετώ τις προαναγγελίες της Χρυσής Αυγής. Λέω λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι υπάρχει νέο βίντεο που εμπλέκει άλλους πολιτικούς παράγοντες, υπουργούς, δεν ξέρω ποιους. Δεν ξέρω δεδομένο ότι ό,τι έχει υποθεί σε αυτή τη συζήτηση. Μα ήδη λέω, αν υποθέσουμε. Ήδη λέω. Γιατί εμπλέκονται, αυτό θέλω να καταλάβω. Θεωρείτε ότι αυτό το παράνομο προϊόν. Γιατί ναι, από την πρώτη μέρα θυμάσαι ότι επιμένω. Παράνομο είναι ως προς την απόκτησή του, Χρήστο μου, και όχι ως προς το περιεχόμενο του. Το γεγονός δηλαδή ότι κατεγράφει χωρίς την έγκριση, δεν το ξέρω, του κυρίου Μπαλτάκου ή συνομιλία. Δεν καθιστά ψεύτη τον κύριο Μπαλτάκο. Είναι άλλο πράγμα αν η κυβέρνηση επιχειρεί σήμερα να καταστήσει αναξιόπιστο τον πρώην γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου. Άλλο πράγμα το σε μαγνητοσκοπό χωρίς την έγκρισή σου, ναι, και υποκλέπτω τη συνομιλία μας. Και άλλο πράγμα αν εσύ σε αυτά που λες είσαι ψεύτης. Αναξιόπιστο. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αναξιόπιστος είναι ακόμα και σε αυτά που λέει ο κύριος Μπαλτάκος. Γιατί το ξέρεις. Ενώ υποτίθεται. Το ψάξαμε. Να μπορώ το επιθυμώ. Ενώ υποτίθεται ότι έχουμε το Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης, ναι, να συνομωτεί με τη Χρυσή Αυγή. Μάλιστα. Έτσι. Οι πράξεις της κυβέρνησης. Μάλιστα. Είναι κόντρα. Ουδόλως εξυπηρετούν αυτή τη συνωμοσία. Μάλιστα. Αντιθέτως δε, τους βάζει στη φυλακή και τους μισούς τους βάζει στη φυλακή. Άρα λοιπόν. Μισό λεπτό. Η κυβέρνηση τους βάζει στη φυλακή. Η κυβέρνηση. Η δικαιοσύνη. Η κυβέρνηση έστειλε τους φακέλους στη δικαιοσύνη. Έκανε τους φακέλους. Έστειλε τους φακέλους στη δικαιοσύνη. Μην προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις. Για αυτονόητα, ό,τι έκανε η κυβέρνηση στο βαθμό που την έπαιρνε και στο βαθμό που επιτρέπει ο νόμος, έτσι το έκανε για να μην υπάρξει συνωμοσία. Έτσι, όπως επίσης. Το αυτονόητο ήταν να μην υπάρχει Χρυσή Αυγή.